φεγγάρι και καν το πέρα μου. Φίλε μου, άντρα και αγέρα μου. Πώς παντρεύεται η Μαρινέλα? Φίλε μου απόψε να την πιεις, σταγόν από κρασί, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Η Ζωζό Σαμπουτζάκη με τον Αντώνη Κανάκη. Μέρκελ, εύκολα ανήσει ο Τέκης Ζαχαράτος και έχεις πρεμιέρα. Το απολαυστικό σοου του Τέκη Ζαχαράτου παρακολούθησαν πολύ επώνυμοι χθες βράδυ. Νόρα Βαλσάμι, 6 χρόνια είχε ανακάνει τηλεοπτική εμφάνιση. Πήγε στο θέατρο και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της για τις αναμνήσεις που της ξύπνησε ο χώρος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ ωραίο το ανέβασμα. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο θέατρο Αλίκη μετά το φεβγιό της και είμαι πολύ συγκινημένη. Δεν σας έχουμε χάσει όμως, δεν σας βλέπουμε. Δεν θα με δείτε σύντομα. Σε θεατρική παράσταση. Ναι. Είστε έτοιμοι, τι έχετε σκεφτεί, μια ιδέα? Πώς, ένα μήνα. Η παρέα του πρωινού έγινε βραδινή και πήγε θέατρο. Και από ό,τι είδαμε, όσο παρέα κάνει ο Γκουαρέζος με τον Πετρετζίκη, τόσο πιο πολύ θα μοιάζουν. Ίδιο το μαλλί τους. Αλλαγή στο μαλλί προσέξαμε και σε εσάς στα μάτια, καθώς ήταν πολύ πιο μακρύ. Καλά όλα. Δόξα τω Θεώ. Αφού έχουμε δουλειά, καλά λέμε. Ο Τάκης είναι μοναδικός και είναι πολύ χρήσιμος σήμερας, γιατί πρέπει να γελάσουμε. Το έχουμε ανάγκη, νομίζω. Λίγο πιο δίπλα, μια γυναικοπαρέα. Ορθούλα, Μάντα και Ανίτα ψάχνουν να βρουν και εκείνες λύσεις μέσα στην κρίση. Να είστε πάντα περιποιημένες, χωρίς να ξοδεύετε πολλά χρήματα. Έχω κομμότρη την κουμπάρα μου. Έχω δερματολόγο την κουμπάρα μου. Έχω εκεί πέρα το προσωπικό που τους πληρώνουμε τους άλλους και μας κάνουν μια περιποίηση. Στο ντύσιμο είμαστε συντηρητικές πλέον. Άμα πιάνω και τα χέρια σου, όπως εμένα, ναι, τα κάνω όλα μόνη μου και συμφέρω. Η βραδιά είχε και τηλεοπτικά κουτσομπολιά. Ποια κορίτσια θα είναι έτσι στην παρέα? Το ψάχνουμε. Είμαστε στην αναζήτηση. Νομίζω ότι θα κάνουμε οι υποψηφιότητες σε πολύ καλές. Αυτό που έχω να πω φέτος είναι ίσως ότι είναι μια δύσκολη χρονιά, γιατί ορισμένα θέματα ίσως φαίνονται ξεπερασμένα. Αυτά που αφορούν τις προσωπικές ζωές των άλλων. Λίγο θέλουμε λίγο πιο πολύ πληροφορία.